με τα οποία θα πάει ο πολίτης στις κάλπες. Το παλιό και το νέο είναι το δίλημα που έχει ο πολίτης αυτή τη στιγμή ή το πώς θα προχωρήσει η οικονομία ή ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα το μνημόνιο. Όλα αυτά είναι όψεις του ιδίου νομίσματος. Το βασικό δίλημα των εκλογών είναι ότι σε μια χώρα με μια μεγάλη κοινωνική πόλωση, η οποία απεικονίστηκε και στο δημοψήφισμα, αν είδατε πώς ψήφισαν οι περιοχές, οι λαϊκές ας πούμε και οι πιο πλούσιες, θα δούμε ότι υπάρχει μια βαθιά κοινωνική πόλωση, η οποία εκ των πραγμάτων μεταφράζεται και σε πολιτικό επίπεδο. Άρα το πρώτο επίδικο των εκλογών είναι αν τη διακυβέρνηση της χώρας θα την έχει μια κυβέρνηση η οποία καταστατικά αλλά και στην πραγματικότητα εκφράζει τις λαϊκές τάξεις ή αν πρόκειται να πάμε σε μια παλινόρθωση της κατάστασης την οποία έχουμε ζήσει τα τελευταία 40 χρόνια. Κύριε Κυρίτση, εσείς συμφωνείτε? Αυτό είναι βέβαια το παλιό και το νέο, αν το μεταφράσει κανείς αλλιώς. Επειδή θα κληθείτε να ψηφίσετε και αρκετούς εφαρμοστικούς νόμους από εδώ και πέρα, και τα πράγματα προφανώς και για το πολιτικό προσωπικό, αν είστε καλά και καλή προσωπική επιτυχία σε όλους τέλος πάντων, αν είστε στην επόμενη Βουλή, θα κληθείτε να ψηφίσετε αρκετά δύσκολα πράγματα. Έχετε αποφασίσει, έχετε προαποφασίσει να τα ψηφίσετε? Γιατί ακούω και η ερώτηση. Γίνεται γιατί ακούω πολλούς συναδέλφους σας, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, να εκφράζουν αντιρρήσεις για όλο αυτό που έρχεται. Ναι, η γενική λογική με την οποία λειτουργούν τα κόμματα και οι πολιτικές δυνάμεις είναι ότι κινούνται συντεταγμένα. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πει ότι από όλη αυτή την ιστορία στην οποία έχουμε αναγκαστεί να συνενέσουμε υπάρχουν 4-5 πράγματα στα οποία θα δώσουμε τη μεγάλη μάχη, που θα είναι τα σπίτια του κόσμου, που θα είναι τα εργασιακά, που θα είναι βασικές υποδομές όπως η ενέργεια να παραμείνουν από δημόσιο έλεγχο κτλ. Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει να δώσει συντεταγμένα τη μάχη. Εκ των πραγμάτων, κάποιος ο οποίος θα είναι βουλευτής στην επόμενη Βουλή, ιδίως άμα είναι βουλευτής αριστεράς, γιατί ένας βουλευτής της δεξιάς θα είναι ευτυχισμένος με αυτά τα οποία θα ψηφίζει, γιατί είναι το πρόγραμμα, το ιδεολογικό. Το πρόγραμμα, το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της κυρίας Μέρκελ, ας πούμε, θα έχει να ψηφίσει σε αρκετές περιπτώσεις. Θα κληθείτε να τα ψηφίσετε κι εσείς. Ναι, για μας λοιπόν αυτά τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα, γι' αυτό κοιτάζουμε κυρίως το μεγάλο στόχο. Ο μεγάλος στόχος, σας λέω, είναι να παραμείνει μια κυβέρνηση η οποία να εκφράζει λαϊκές τάξεις. Πριν περάσουμε στον κύριο